Λοιπόν, εδώ είμαστε, Κρήτη σήμερα, μέρος δεύτερο και είπαμε και πριν στην έναρξη εκπομπής για αυτό το κόκκινο σκαθάρι, το περιβόητο κόκκινο σκαθάρι που έχει πιάσει πάλι δουλειά και έχει πιάσει δουλειά εκεί στο Φοινικό Δάσος στο Βάη. Έχουν ήδη πληγεί πολλά δέντρα, υπάρχει μια ανησυχία, μια κινητοποίηση των αρμοδίων και όχι άδικα, διότι είπαμε είναι ένα θησαυρό στο Φοινικό Δάσος στο Βάη και πρέπει να το προστατεύσουμε. Λοιπόν, κοντά μας είναι ο κύριος Γιάννης Μυρνάκης, είναι γεωπόνος και μέλος βεβαίως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΤΕ Κρήτης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να δούμε τι γίνεται τώρα με το κόκκινο σκαθάρι. Κύριε Μυρνάκη, αυτό το σκαθάρι το ότι υπήρχε, το ξέραμε, έτσι δεν είναι, χρόνια. Ναι, είναι από το 2006 στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Όμως δεν είχε καταφέρει ποτέ να χτυπήσει τον Φοίνικα Θεόφραστο, τον κριτικό Φοίνικα, όπως τον ονομάζουμε. Πήγαινε μόνο στους εισαγόμενους. Φαίνεται ότι μετά από πολλά χρόνια στην περιοχή, ευδοκίμησε το κλίμα, έχει εγκατασταθεί πλέον μόνιμα και πρώτη φορά φέτος, μάλλον τον Αύγουστο, είχαμε το πρώτο σύμπτωμα στον κριτικό Φοίνικα. Και αυτό είναι το ανησυχητικό και που πρέπει όλοι να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα το αντιμετωπίσουμε για να καταφέρουμε να αποσοβήσουμε τον κύριο κίνδυνο. Κύριε Μυρνάκη, πρωτοχτύπησε εκεί στο Φοινικό Δάσος στα τέλη Αυγούστου το κόκκινο σκαθάρι και έκτοτε όχι, αλλά εμφανίστηκε ξανά τώρα. Κοιτάξτε, δηλαδή τότε. Τι έγινε στο μεσοδιάστημα. Τον Αύγουστο βρέθηκε το πρώτο κτυπημένο δέντρο, το οποίο κόπηκε, καταστράφηκε αμέσως, κάηκε, έγιναν εφαρμογές στα γειτονικά και σε άλλα φοινικοειδή ώστε να προστατευτεί. Και τώρα ξανά, αυτή την εποχή, στους ελέγχους που κάνει το δασαρχείο που είναι αρμόδιο για το Φοινικό Δάσος εκεί, είδε ότι πλέον είχαν χτυπηθεί άλλα 15 νομίζω δέντρα, φοινικό δέντρα. Οπότε προέβησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να το διαφυλάξουν. Βέβαια, μπορούμε να πούμε ότι εδώ πέρα ευθύνεται κάπως η κλιματική αλλαγή και ο πολύπιος χειμώνας, οπότε το έντομο κατάφερε μέσα και στη χειμωνιάτικη περίοδο να κάνει υποάσεις. Και επίσης αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να δούμε τις προσβολές από το συγκεκριμένο έντομο σε ένα φοίνικα και πόσο μάλλον σε ένα δάσος. Όταν τις δούμε, γιατί αυτό πιάνει μέσα στη ρίζα ουσιαστικά και μέσα από τα φύλλα, ας τα πούμε έτσι, όταν δούμε πλέον τις προσβολές, ο φοίνικας έχει ξεραθεί. Άρα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Πρέπει να πάμε με νέες τεχνολογίες, με νέα μέσα, για να καταφέρουμε να δούμε τις προσβολές πριν τις δει το ανθρώπινο μάτι και πριν αναγκαστούμε να σκοτώσουμε ένα δέντρο. Ουσιαστικά δηλαδή, εμείς το βλέπουμε όταν πια έχει ξεραθεί. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι το. Είναι πια από πάρα πολύ αργά για να κάνουμε ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι το δύσκολο. Όμως υπάρχουν τεχνικές. Ως γεωτεχνικό επιμελητήριο, πρέπει πριν φτάσω σε αυτό το σημείο να πω ότι αμέσως το δασαρχείο, μόλις το είδε, ενημέρωσε όλους τους αρμόδιους φορείς. Περιφέρεια Κρήτης και όλοι οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες έχουν έρθει σε επαφή με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Κρήτης, έχουν ζητήσει την επιστημονική μας άποψη. Μιλάμε συνεχώς και ετοιμαζόμαστε να καταθέσουμε μια επίσημη πρόταση πάνω στον τρόπο αντιμετώπισης. Τόσο ο αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος κ. Ξυλούρης, ο κ. Τζεδάκης, ο αντιπεριφερειάρχης αγροτικής οικονομίας, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης ο κ. Ανδρουλάκης, ο δήμαρχος Στίας, ο κ. Δερβάκης, όλοι έχουν καλέσει το ΓΕΟΤΕ, είμαστε σε διαβουλεύσεις και είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του. Κύριε Μυρνάκη, τώρα από ό,τι καταλάβαμε, μιλάμε για 15 δέντρα, αλλά είναι προς τη μεριά της, δηλαδή στο παραλιακό μέτωπο, ναι, εκεί στο Φοινικό Δάσος. Αλλά δεν ξέρουμε, δεν έχουμε εικόνα αν έχουν προσβληθεί και δέντρα πιο μέσα, γιατί εκεί είναι ένα δάσος. Ουσιαστικά είναι χιλιάδες. Κοιτάξτε, δηλαδή είναι ένα δάσος, είναι 200 στρέμματα περίπου. Είναι το Φοινικό Δάσος, το Βάη, περίπου 200 στρέμματα, έχει χιλιάδες δέντρα. Πρέπει να εξεταστούν ένα-ένα, είναι ψηλά δέντρα, είναι λίγο παράξενο. Είναι πολύ δύσκολο το να το δούμε. Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η διαδικασία από το δασαρχείο και οι δασοφύλακες και τα βλέπουν. Όποιο έχει συμπτώματα κατευθείαν κόβουν φύλλα, το εξετάζουν προς τα μέσα, γίνονται επιτόπιοι ψεκασμοί με εγκεκριμένα φυτοφάρμακα. Και εδώ να τονίσω, γιατί κάποιος μπορεί να πει σε Φοινικό Δάσος που πάει κόσμος βάζουμε φυτοφάρμακα, να πω ότι υπάρχουν 5 εγκεκριμένα φυτοφάρμακα, τα 3 εκ των οποίων είναι βιολογικά. Το πιο δραστικό έναντι στο κόκκινο σκαθάρι είναι αυτό με τη δραστική ουσία αζαντιραχτίνη, η οποία είναι βιολογική, άρα δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος ούτε για το κοινό, ούτε δεν πάμε να καταστρέψουμε ένα οικοσύστημα, πάμε να το αντιμετωπίσουμε με ένα βιώσιμο τρόπο. Τώρα αυτό το σχέδιο που επεξεργάζεται το ΓΕΟΤΕ και το οποίο ουσιαστικά θα υποβάλλετε στις αρχές και φαντάζομαι ότι οι αρχές θα το ακολουθήσουν ή τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος αυτό. Τι περιλαμβάνει? Κοιτάξτε,
Καταρχάς, να πούμε ότι δεν είναι μόνο το φοινικό δώσο στο ΒΑΗ. Υπάρχουν άλλα δύο δάση, ή άλση να τα πούμε καλύτερα, στη Μονή Πρεβέλης και στον Άγιο Νικήτα. Αλλά και άλλες συστάδες. Και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Όχι, εκεί δεν υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν φοινικό δάση. Okay. Δεν υπάρχουν προβλήματα. Γιατί προς τη γνώμη δεν υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν δάση τα οποία πρέπει να στα προστατέψουμε. Άρα το βλέπουμε περιφερειακά σε επίπεδο Κρήτης. Πώς θα κάνουμε ένα μηχανισμό ανάσχεση του φαινομένου αλλά και αντιμετώπισης εκεί που υπάρχει το πρόβλημα. Πολύ αυτό σωστή. Περιλαμβάνει ένα monitoring, το λεγόμενο παρακολούθηση, να το πούμε έτσι, με ένα δίκτυο παγίδων, παγίδες χειροκίνητες αλλά και ψηφιακές, για να εξαλείψουμε το λάθος του ανθρώπινου παράγοντα, αλλά και να έχουμε και μια άμεση ενημέρωση ότι κάπου υπάρχει ενδεχόμενη προσβολή και να πάμε να το αντιμετωπίσουμε. Χρήση drone φασματογραφίας που περνώντας από πάνω θα μπορούν να δουν όλους τους φοίνικες και να καταφέρουμε με μια τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί μέσω αλγορίθμων να δούμε το σύμπτωμα πριν αυτό γίνει ορατό στο ανθρώπινο μάτι. Άρα να καταφέρουμε και να πάμε εκεί να κάνουμε επιτόπους ελέγχους στη συνέχεια για να το αντιμετωπίσουμε. Uh-huh. Συγκεκριμένη στρατηγική με βιολογικά φυτοφάρμακα, με βιολογικά σκευάσματα αλλά και με παγίδες, μαζικής παγίδευσης του εντόμου, ώστε να καταφέρουμε αυτό να το αντιμετωπίσουμε με στοχευμένους ψεκασμούς όπου χρειαστεί, με μαζική παγίδευση και με ένα βιώσιμο τρόπο, ξαναλέω, να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε και γιατί όχι να εξαλείψουμε το κόκκινο σκαθάρι από την Κρήτη. Ο φοίνικας αυτός που έχουμε εδώ στην Κρήτη, του Θεόφραστου, είναι πιο ανθεκτικός απέναντι στο κόκκινο σκαθάρι, δηλαδή ποια είναι η διαφορά? Κοιτάξτε, πάντα το κόκκινο σκαθάρι ήρθε από την Ασία, είχε πάει στην Αφρική, μετά στους χώρους του Μεσογείου, κάποια στιγμή χτύπησε την Κρήτη. Ήρθε μέσω με τους φοίνικες που κάνουν εισαγωγή, άρα ευδοκιμούσε σε ένα συγκεκριμένο είδος, ήρθε με αυτό, ήταν αυτό το οποίο πρώτο έτρωγε. Τώρα, δυστυχώς για μας, κάποια στιγμή προσαρμόστηκε, για να το πω στα λαϊκά για να το καταλάβει και ο κόσμος, έμαθε να τρώει και τον φοίνικα Θεόφραστο. Οπότε πήγε και εκεί. Νομοτελειακά κάποια στιγμή θα γινόταν. Όλη η γεωπόνη, στην εξέλιξη των ειδών υπάρχει αυτό. Θα γινόταν, έγινε, άργησε ευτυχώς, αλλά καταρχάς να πούμε ότι δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος ότι θα καταστραφεί το φοινικό δάσος. Το φοινικό δάσος δεν θα καταστραφεί και γιατί δεν θα το αφήσουμε να καταστραφεί. Έχουμε τις γνώσεις, έχουμε την εμπειρία. Παίρνουμε παραδείγματα από άλλες χώρες τι έχουν κάνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτη, στην Ισπανία που είναι γεμάτη από φοίνικες. Uh-huh. Έχουμε εκεί μια εμπειρία τι έχουν κάνει. Θα την προσαρμόσουμε στα τοπικά δεδομένα μέσω ελέγχων, μέσω παγίδων, ψηφιακών ΙΜΗ, μέσω χημικής αντιμετώπισης αλλά και καλλιεργητικών τεχνικών και θέλουμε να καθησυχάσουμε τον κόσμο ότι και η περιφέρεια αναλαμβάνει δράση, ήδη έχει κινήσει τη διαδικασία και πιστεύω ότι με το γεωτεχνικό επιμελητήριο, φορέα συντονισμού αλλά και υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος και με τα ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης θα έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι εκ του κάνευ, δηλαδή και με Γεωπονικό Πανεπιστήμιο εδώ και με το ΓΙΟΤΕ να είναι τόσο δραστήριο. Το θέμα είναι να υπάρχει και πολιτική βούληση, να δοθούν και τα χρήματα, γιατί αυτά που ακούω, τα ψηφιακά και τα υπόλοιπα, χρειάζονται λίγα χρήματα. Κοιτάξτε, δεν είναι μεγάλα τα ποσά και η αξία η οποία θα έχουμε προστατεύοντας ένα οικόσιμο του Λασίου αλλά και της Κρήτης με τόσους χιλιάδες κόσμο να το επισκέπτεται, αξίζει να επενδύσουμε, να δώσουμε αξία και γιατί όχι να κάνουμε το πρώτο βιώσιμο τρόπο αντιμετώπισης αυτού του εντόμου και να δώσουμε ακόμα μια προσθέμενη αξία σε αυτό το μέρος, στο φοινικό δάσος του ΒΑΗ, που είναι ένα τοπόσιμο για όλη την Ελλάδα. Κύριε Σμινάκη, όλα αυτά τα μέτρα, το σχέδιο δράσης που θα πρέπει να γίνει όπως μας περιγράψατε, δεν σημαίνει όμως ότι θα έρθει και η επισκεψιμότητα στο ΒΑΗ. Δηλαδή, μπορεί, θα παραμείνει η επισκεψιμότητα στο ΒΑΗ. Αυτό το οποίο... για τον κόσμο να μην έχει. Όχι, δεν θα έρθει καμία επισκεψιμότητα και είναι εκ του άνευ αυτό. Mm. Εμείς αυτή τη στιγμή, αυτό το σχέδιο το οποίο καταρτίζουμε είναι να μπορεί να γίνει παρουσία του κόσμου, με τον κόσμο εκεί μέσα. Είναι ένα οικοσύστημα στο οποίο ο άνθρωπος συμμετέχει χρόνια και είναι εκεί μέσα. Είναι μέρος του οικοσύστηματος και δεν είναι. Και δεν δημιουργεί ο άνθρωπος το πρόβλημα αυτό. Είναι το κόκκινο σκαθάρι που πάμε να αντιμετωπίσουμε. Μέσω σε αυτόν, αυτά όλα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ενδεχομένως για να προστατέψουμε τους φοίνικες, δεν θα έχουν καμία επίπτωση στον άνθρωπο, δεν θα έχουν καμία επίπτωση στο υπόλοιπο περιβάλλον. Θα στοχεύουν μόνο στο κόκκινο σκαθάρι και δεν θα δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό τονίζω ο κόσμος πρέπει να είναι ήρεμος, ούτε οι αρχές να πανικοβληθούν, απλά να ακολουθήσουν τις επιστημονικές οδηγίες. Έχουμε πάρα πολύ καταρτισμένο προσωπικό και γεωπόνους και δασολόγους στην Κρήτη που μπορούν να τον αντιμετωπίσουν και αν ακούσει τις οδηγίες του, τότε θα είναι ένα φαινόμενο που θα ζούμε με αυτό, αλλά θα είναι ελέγξιμο και δεν θα μπορέσει ποτέ να δημιουργήσει πρόβλημα στο φοινικό δάσος μας. Κάπως με έχει καθησυχάσει τώρα ο κύριος Μαγκάκης Μέρης. Τώρα, μιας και είστε εδώ, θα σας εκμεταλλευτώ λίγο, ναι. Ό,τι θέλετε. Δεν σας πειράζει. Με δεδομένο ότι βλέπουμε αυτόν τον καιρό, κάνατε κι εσείς μια αναφορά στην κλιματική αλλαγή. Και με δεδομένο ότι το ΓΙΟΤΕ είναι πια η καθήλυνα αρμόδη. Τι θα κάνουμε με τις καλλιέργειες, αν συνεχίσει έτσι ο καιρός? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα το οποίο και εμείς
Το ρωτάμε σε αυτού για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε. Η έλλειψη νερού, η άνοδος της θερμοκρασίας και ό,τι αυτό συνεπάγει δημιουργεί πολλά προβλήματα τόσο στις καλλιέργειες. Αυτή τη στιγμή η ελιά, να το πω λαϊκά, έχει τρελαθεί από πέρυσι. Αν δεν βρέξει, δεν ξέρουμε πώς θα είναι η επόμενη καλλιεργική περίοδος. Έχει κλείσει η περίοδος. Η ελαιοκομική περίοδος έχει τελειώσει. Η ελαιοκομική έχει τελειώσει, αλλά λέμε για την επόμενη. Αν δεν κάνει αν η ελιά δεν συμπληρώσει κάποιες μέρες ψύχους, δεν μπορεί να κάνει διαφοροποίηση οφθαλμών και έτσι να παράξει ελιές. Αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα όσον αφορά την ελαιοποίηση, την ελαιοκαλλιέργεια. Το άλλο είναι ότι χωρίς βροχές δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Άρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο εντείνεται χρόνο με το χρόνο, είναι η λεγόμενη κλιματική αλλαγή την οποία πρέπει να τη δούμε, πρέπει να δούμε πώς θα ανταπεξέλθουμε. Έχουμε καταθέσει, είναι ένα τεράστιο ζητούμενο, δεν μπορούμε να τα αναπτύξουμε τώρα, έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις πάνω στο κάθε κομμάτι και το παρακολουθούμε και συνεχώς αναπροσαρμόζουμε κι εμείς, γιατί είναι ένα φαινόμενο δυναμικό το οποίο κάθε χρόνο θέλει, ενώ είναι ένα πρόβλημα, εντείνεται και θέλει να προσαρμόζουμε και άλλα πράγματα. Δεν μπορούμε να πάμε τακτικές που κάνουμε το 1990 και στις αρχές 2000 να καλλιεργήσουμε το 2030 στην Κρήτη. Μάλιστα. Τι παράγει Αφρική, καλό είπαμε. Κύριε Σμινάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.